Βασιλάκη, τερμή παράκληση, δεν χρειάζεται να τέρνει σήμερα. Κάτσουμε κάτω. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει μία Αγία, μεγάλη Αγία, που φέρνει το όνομα Μαρία Μαγδαληνή. Μαρία Μαγδαληνή. Η καταγωγή της ήταν από τα Μάγδαλα, μια πόλη κοντά στην Τιβεριάδα θάλασσα. Θα δώσουμε λίγα στοιχεία για τη βιογραφία της. Σεβόταν και φοβόταν και αγαπούσε τον Θεό. Και το έδειχνε έμπρακτα, γιατί τηρούσε τις εντολές σύμφωνα με εκείνο που είχε πει ο Κύριος, ότι εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα τηρήσετε. Σε αυτό συνίσταται η αγάπη του Θεού και ο σεβασμός στο πρόσωπό του. Στην τήρηση των θείων εντολών. Μέχρι που γνώρισε τον Κύριο, έφερε μια βαριά νόσο, πολύ βαριά, πιο βαριά ασθένεια που υπάρχει. Δεν υπάρχει βαρύτερη. Βασανιζόταν από 7 δαιμόνια, τα οποία είχαν εισέλθει μέσα της, και την ταλαιπωρούσα και τη βασάνιζα. Όταν άκουσε ότι πέρασε τη Σαμάρια ο Κύριος και έφτασε στα μέρη τα δικά της, έτρεξε να τον συναντήσει. Έζησε τις στιγμές που ο Κύριος πολλαπλασίασε τους άρτους στην έρημο, όχι τους 5 άρτους, αλλά 7, και χόρτασαν πεινασμένοι άνθρωποι που ήσαν στην έρημο. Έπεσε στα πόδια του Κυρίου και του ζήτησε να την κάνει καλά. Και όντως ο Κύριος της αφαίρεσε τα 7 δαιμόνια και την έκανε καλά. Έκτοτε, από τότε δηλαδή, ακολουθούσε τον Κύριο όπου κι αν πήγαινε και έγινε πιστή ακόλουθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με τους Αποστόλους, την Παναγία, τη Μαρία του Κλοπά, την Ιωάννα, τη Σουζάνα, τη Σαλόμη και τη μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου, Ιακώβου και Ιωάννη. Όλοι αυτοί ακολουθούσαν τον Κύριο και τον διακονούσαν, τον υπηρετούσαν. Είχε γνωριστεί και είχε συνδεθεί η Μαρία Μαγδαληνή μαζί με τις αδελφές του Λαζάρου, Μάρθα και Μαρία, που βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι καταγόταν από τη Βηθανία. Όταν ο Κύριος θεράπευσε ένα βουβό δαιμονισμένο και έβγαλε τα δαιμόνια με το Πνεύμα του Θεού, ακούστηκε μία φωνή: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσα». Μέσα από τον όχλο
την ώρα που είναι καλά ο βουβός και δαιμονισμένος είναι άμα, ακούστηκε η φωνή. Μακαρία η κοιλία, είναι ευτυχισμένη η κοιλιά που σε βάστηξε. Για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού ακούστηκε αυτό. Και μαστίγουσε θύλασσας. Αυτή η φωνή ήταν η φωνή της Μαρίας της Μαγδαληνής. Όλοι και όλες τις στιγμές της δίκης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τον εγκατέλειψαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν τον άφησε τον Κύριο. Δεμένο τον ακολούθησε στο χώρο του δικαστηρίου και παρέμεινε εκεί και είδε πώς διεξήχθη η δίκη και όλα τα γενόμενα γύρω από τη δίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, χωρίς να φοβηθεί καθόλου, παρόλο ότι ήταν μία γυναίκα. Ενώ άλλοι έτρεμαν μπροστά στη σιδερένια πειθαρχία, τη ρωμαϊκή πειθαρχία που επικρατούσε. Και στο δικαστήριο λοιπόν, μπροστά στο Πόντιο Πιλάτο και στο Σταυρό, η Μαρία δεν έπαψε να τον ακολουθεί από κοντά. Μαζί με την Παναγία και τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Γι' αυτό στο Σταυρό βλέπουμε τον Εσταυρωμένο, την Παναγία και τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Αυτοί ήσαν από κοντά και Μαρία και μαζί η Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν όλα πια είχαν τελειώσει και ο Κύριος κρεμόταν σταυρωμένος πάνω στο Γολγοθά και το αίμα του Κυρίου έρεε και πλενόταν η γη και καθάριζε από την αμαρτία, όπως λέει, του κόσμου, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Από κάτω ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή από το Σταυρό του Κυρίου. Έλαβε μια πρωτοβουλία κάτω από το Σταυρό να πάει να ζητήσει από τον Ιωσήφ τον Αρημαθέα, που ήταν και βουλευτής, να θάψει το σώμα του Κυρίου που ήταν κρεμασμένο στο Σταυρό σε ένα τάφο που το είχε ανοίξει ο Ιωσήφ και ήταν καινούριος ο τάφος. Δεν είχε ταφεί κανείς. Γράφουν τα βιβλία, κενός ήταν ο τάφος. Τον παρεκάλεσε λοιπόν να τον θάψουν. Γράφει το Ευαγγέλιο ότι ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας μαζί με τον Νικόδημο, βουλευτή κι αυτόν, κι αυτός, εζήτησαν το σώμα του Ιησού και το ενταφίασαν. Αποχώρησαν από τον τάφο αφού θαύτηκε και έμειναν, λέει, έως βαθύ ανοιχτός οι δύο γυναίκες και θρυνούσαν τον θάνατο ως ανθρώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν όμως Σάββατο και έπρεπε, ξημέρωνε Σάββατο, και έπρεπε να αφήσουν το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί θεωρείται το Σάββατο ημέρα αργία των Εβραίων. Οπότε έπρεπε να εγκαταληφθεί ο Κύριος, θέλοντας και μη, και την επόμενη μέρα, την πρώτη μέρα της εβδομάδος της Εβραϊκής, πάλι ανέλαβαν την ευθύνη, αφού αγόρασαν αρώματα, Παναγία και η Μαρία η Μαγδαληνή. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία είναι η Παναγία. Πήγανε λοιπόν, ενώ ανέτελε
και περάσει το Σάββατο και ανέτε η επόμενη μέρα, να αλείψουν, λέγει, με αρώματα το σώμα του Ιησού. Βεβαίως δεν εύραν το σώμα του Ιησού και το μόνο που είδαν δύο αγγέλους, ένα στα πόδια και ένα στο κεφάλι του τάφου του Κυρίου, οι οποίοι άγγελοι σηκώθηκαν, λέει, με σεβασμό και κάθονταν στο κεφάλι και στα πόδια με σεβασμό προς το πρόσωπο της Παναγίας και της Μαρίας Μαγδαληνής. Εκεί ακούστηκε η φωνή. Δεν είδε τίποτα η Μαρία Μαγδαληνή στο μνήμα, στενοχωρεύτηκε και άκουσε τη φωνή Μαρία. Τότε κατάλαβε τη φωνή του Κυρίου, τη γνώριμη φωνή του Κυρίου. Και της είπε, έσκυψε να προσκυνήσει τα πόδια η Μαρία Μαγδαληνή και οι άλλοι, αλλά μη μου άπτου, μη με γίζεις, γιατί ακόμα δεν ανέβηκα στον πατέρα μου. Δεν παρεχώρησε θέση ο Κύριος να προσκυνήσει τα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Μαρία Μαγδαληνή, σαν χαρακτήρας από ό,τι μικροτώρα είδαμε, ήταν στεναρή, δηλαδή ισχυρή στο χαρακτήρα, δυνατή. Δεν φοβόταν, θυσίαζε ακόμη και τον εαυτό της προκειμένου να κάνει αυτό που πίστευε. Φεύγει από το μνήμα και έρχεται στους Αποστόλους και αναγγέλει το μήνυμα, χωρίς να έχει μπει στο μνήμα η Μαρία η Μαγδαληνή. Γιατί από τη χαρά της, αφού είδε τον Κύριο, έρχεται και λέει, εωράκαμε τον Κύριο. Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας. Όμως οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκαν ότι το πιο πιθανό είναι να έχουν πάθει παρέστηση η Μαρία Μαγδαληνή και η Παναγία. Και γράφει η Γραφή, και εφάνισαν ως ηλίρως τα αρήματα αυτών. Αυτά που είπαν οι δύο, η Μαρία Μαγδαληνή και η Παναγία, τους φάνηκε στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι ήταν αποτέλεσμα παρέστησης. Και σηκώθηκε τότε ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη και έτρεξαν στο μνημείο. Ο Ιωάννης μπήκε μέσα, είδε τα οθόνια, τα ρούχα που τον είχαν περιβιλίξει τον Κύριο νεκρό, το σουδάριο, το κολλάγανε επάνω με κολλητική ουσία και δεν ξεκόλλαγε με τίποτα, ατόφιο στο μνήμα επάνω, όπως ακριβώς το ανθρώπινο σώμα, το νεκρό. Αλλά το σώμα δεν ήταν μέσα. Το είδε αυτό ο Ιωάννης, που μπήκε μέσα. Ο Πέτρος στάθηκε στην πόρτα και γύρισαν και διεπίστωσαν στους άλλους ότι όντως αναστήθηκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η Μαρία Μαγδαληνή, επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, ακολουθούσε τον Κύριο, τον Απόστολο Πέτρο, όπου πήγαινε και άκουγε τη διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου. 4 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου, οι Απόστολοι είχαν όλοι, μετά την Ανάσταση, διασπαρεί σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης. Είχαν διασκορπιστεί και κήρυταν το γεγονός της Αναστάσεως.
Η Αγία συνόδεψε έναν Απόστολο που δεν τον έχετε ακούσει άλλη φορά, τον Άγιο Μάξιμο, Απόστολο μέσα από τους Αποστόλους του Κυρίου, τους 70, όχι τους 12, τους 70, τον Άγιο Μάξιμο. Μαζί με αυτόν λοιπόν, άκουγε το κήρυγμα του Αποστόλου Μαξίμου και διακονούσε. Αλλά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μαζί με άλλους χριστιανούς ή Αποστόλους εποχής εκείνης σε ένα πλοίο μέσα, τους άφησαν στη μέση του πελάγου για να πνιγούν μέσα στη θάλασσα, μια βαρκούλα δηλαδή πλοίο. Όμως το πλοίο το πιλοτάρισε ο Κύριος, το οδήγησε χωρίς να πάθουν τίποτα. Σίγουρα όμως μπορούσε ο Κύριος όλο τον χρόνο εκείνο που ήσαν μέσα στη θάλασσα έως να το βγουν στη ξηρά, να τους χορτάσει την πείνα από την αφαγία. Όμως αυτό ο Κύριος δεν το έκανε. Θα ακούσουμε και τον Απόστολο Παύλο να λέει στην πείνα, στη δίψα, στη φυλακή, στη ταλαιπωρία. Αυτός ήταν ο κλήρος που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι προκειμένου να κηρύξουν την Ανάστασή τους στα πέρα της Οικουμένης, να ακουστούν στα πέρα της Οικουμένης τα ρήματα της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έπιασαν λοιπόν στεριά με το πλοίο, σώοι και αυλαβείς, οι Άγιοι Απόστολοι, δοκιμασμένοι, είπαμε, από την πείνα, τη δίψα και την περιφρόνηση των κατοίκων της περιοχής που βγήκαν. Μια περιοχή που ήταν βαλμένη στα είδωλα. Αυτή ήταν η θρησκεία τους. Τώρα, εμείς συζητάμε τώρα και λέμε σαν πληροφορία περιοχή που οι κάτοικοι λέμε στα είδωλα πίστευαν. Κάνουμε μια απλή αφήγηση. Το να βρεθείς στη χώρα αυτή και να κηρύξεις κάτι καινούριο αναστατώνεις την περιοχή, γιατί γκρεμίζεις παλαιά κατεστημένα που και συμφέροντα μαζί. Και συμφέροντα μαζί, όταν γκρεμίζεις κάτι που το πιστεύουν οι άλλοι, γύρω από αυτό που έχουν δημιουργήσει ένα σωρό δουλειές που ζουν οι άνθρωποι. Και όταν εσύ κηρύττεις εναντίον εκείνου του κατεστημένου, κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που δουλεύουν για να ζήσουν. Οπότε στρέφονται εναντίον των Αγίων οι κάτοικοι. Δεν ήταν εύκολο να διαδοθεί το κήρυγμα. Έπρεπε σίγουρα να έχουν το κεφάλι τους οι κηρύσσοντες Απόστολοι στο τορβά έτοιμο για να κοπεί. Σε μια συγκέντρωση τέτοια η ίδια η Αγία Μαγδαληνή διείσδησε, πέρασε στην κέντρωση, κήρυξε το όνομα του Κυρίου Χριστού χωρίς να φοβηθεί καθόλου, και οι ιδωλάτρες εντυπωσιάστηκαν και την πίστεψαν στα λόγια της. Εκεί βέβαια υπήρχε και ένας άρχοντας της περιοχής εκείνης που είχε τη γυναίκα του άρρωστη και η οποία έγινε καλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια πεθαίνει η γυναίκα του, η οποία ήταν έγκυος, χάνει και το παιδί και του στάβει ο άνδρας. Φεύγει λοιπόν εκείνος να πάει για το Ιεροσόλυμα και μετανιώνει γιατί άλλαξε πίστη στον δρόμο και γυρίζει να συλλάβει τους Αγίους. Όταν γύρισε όμως και πήγε στον τάφο της γυναίκας του, εκεί βρήκε ζωντανούς και γυναίκα και παιδί.
Η Μαρία η Μαγδαληνή συνελήφθη, μάλλον όχι, οδηγήθηκε στη συνέχεια στη Ρώμη. Εκεί πλησίασε τον αυτοκράτορα Τιβέριο, Κέσαρας ήταν, Αύγουστος το έτσι λεγόντουσαν αυτοί, και ζητούσε από τον Τιβέριο να αποκαταστήσει την άδικη δίκη που έκανε ο Πιλάτος και καταδίκασε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εδώ θα ακούσουμε και κάτι που για πρώτη φορά θα το ακούσουμε. Εκεί στη Ρώμη που βρισκόταν είχε και ένα αυγό μαζί της άσπρο που το κράταγε στο χέρι. Το οποίο αυγό συνέχεια έγινε κόκκινο από μονάχο του. Έκτοτε τις ημέρες του Πάσχα βάφονται τα αυγά κόκκινα. Από εκεί έχει την αρχή το βάψιμο το κόκκινο αυγό. Η Μαρία η Μαγδαληνή κήρυξε σε μια περιοχή εκτός από αυτά που σας αναφέραμε στη σημερινή Μασσαλία που είναι περιοχή της Γαλλίας. Εκεί κήρυξε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και πίστεψαν οι κάτοικοι της Μασσαλίας και έγιναν χριστιανοί. Μιλάμε για Απόστολο. Ό,τι έκανε Απόστολη έκανε και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Φεύγοντας από την Μασσαλία, Γαλατία όπως ονομαζόταν τότε, η Αγία Μαρία συνέχισε τις αποστολικές περιοδίες στην Αίγυπτο, στη Φινίκη, στη Συρία, στη Παμφιλία, περιοχή της Μικράς Ασίας, μικρασιάτικες περιοχές, ελληνικές όλες. Και σε άλλους τόπους, διαδίδοντας παντού την ευωδία της Αναστάσεως, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Θεός, που έγινε άνθρωπος, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, ότι σταυρώθηκε, θαύθηκε και αναστήθηκε. Πέρασε κάποιο διάστημα μετά στην Ιερουσαλήμ, κατόπιν αναχώρησε για την Έφεσο. Πήγε δηλαδή στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί τελείωσε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή τη ζωή της. Εκεί τελείωσε τη ζωή της η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Θαύτηκε στο σπήλαιο εκείνο που είχαν θαυτεί κάποια άλλη εποχή οι 7 παιδες της Εφέσου. Να πούμε 2 λόγια για αυτό το πράγμα. Ήσαν 7 αδέλφια χριστιανοί στην Έφεσο σε εποχή ιδωλατρική που συνελήφθησαν τον άρχοντα και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Δεν θα λεπτολογήσουμε σε αυτό και τους θάψανε σε μια σπηλιά αφού φράξανε με τείχο τη σπηλιά. Εκεί λοιπόν θάφτηκε και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, σε αυτό το μέρος της Μικράς Ασίας, στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί βέβαια πήγε αργότερα και ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε. Και κήρυξε στους Εφεσίους και ίδρυσε βέβαια, όχι αργότερα, πρωτήτερα, αφού ίδρυσε και εκεί η Εκκλησία και χειροτώνησε και επισκόπους. Μιλάμε λοιπόν για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, μαθήτρια του Κυρίου που στάθηκε στο σταυρό του, στη δίκη του και διεκδίκησε την αποκατάσταση, επαναλαμβάνω, της δικαιοσύνης από τον Αυτοκράτορα προκειμένου για τη δίκη του Ιησού Χριστού που ήταν εντελώς άδικη.
ο σταυρός σας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο Πιλάτος, για να δικαιολογηθεί για το διάβημα που έκανε, που ήταν εντελώς άδικο, δεν ακολουθήθηκε καμία τακτική δικαιοσύνης στην καταδίκη του Ιησού Χριστού. Το παραδίδουν οι Εβραίοι στο Πιλάτο, φωνάζουν άρον άρον σταύρος τον αυτόν, λέει ότι είναι Θεός, άρα υβρίζει το Θεό ο Κύριος, να το σταυρώσουμε, σταυρώστε τον. Αυτή ήταν συνοπτικά η δίκη, που δεν είχε καμία τυπικότητα δικαίου η δίκη του Χριστού. Απλώς παραδόθηκε στα χέρια των Εβραίων να σταυρωθεί κάτω από την οργή και το μένος των Εβραίων. Η Αγία Μαρία ζήτησε από το Τιβέριο, η Μαγδαληνή, να αποκαταστήσει ακριβώς τη δικαιοσύνη, ότι λαθός ο Κύριος. Ο Πιλάτος, όλοι γνωρίζουμε, ότι δεν είχε τέλος καλό, είχε ικτρό τέλος. Πιθανολογείται ότι αυτοκτόνησε ή ακόμη ότι το σκότισε ο Τιβέριος σε ένα κυνήγι από βέλος δικό του. Δεν, όπως και ο Ηρώδης και όλοι όσοι επιχείρησαν να κηρύξουν διωγμό κατά του Ιησού Χριστού. Όσοι προσπάθησαν. Και για να έρθουμε και στα σημερινά δεδομένα, επειδή έχουμε και καινούριους Πιλάτους σε όλες τις εποχές, η Εκκλησία δεν έχει πάυσει να έχει τον Πιλάτο της, να την δικάζει και να την καταδικάζει όχι άδικα, αλλά εντελώς ερήμην, ερήμην που λέμε, και να εκδίδουν την απόβαση σταύρωσον, σταύρωσον την Εκκλησία του Χριστού, τον ίδιο τον Χριστό με άλλα λόγια. Και εννοούμε τους σημερινούς άρχοντες, οι οποίοι είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, οι περισσότεροι δεν είναι όλοι, και ζητούν όχι μόνο να καταργήσουν, που ήδη έχουν φτιάξει και νόμο, την Κυριακή Αργία, αλλά οδηγούν βαπτισμένους χριστιανούς σε άδικο θάνατο. Εννοώ τους αυτοκτονούντες, που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το ποσοστό, ο αριθμός των αυτοκτονούντων. Θα πεις κάτι? Ξεπεράσαν τις 4.500. Πόσο? Ξεπεράσαν τις 4.500 επίσημα. Επίσημα, η λέξη επίσημα ήθελα να ακούσω, γιατί ίσως να είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς γίνονται ένα σωρό αυτοκτονίες, πάμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της Ελλάδος. Αυτή είναι η ρίση που ακούγεται από τηλεοράσεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν μιλάει για μαρτύρια Αγίων, για Αγίους που έχουν δώσει τη ζωή τους στο όνομα του Ιησού Χριστού, αναφέρει τα εξής, και τα έλεγε στο ακροατήριο και κατά συνέπεια και σε εμάς. Πώς τιμάω έναν Άγιο? Απαντάει, το να συνάζομαι, να συγκεντρώνομαι μαζί με άλλους, να υμνώ τον Άγιο ο οποίος μαρτύρησε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να ακούω τα κατορθώματά του, του Αγίου, και να κοινωνώ, να παίρνω μέρος σε αυτά τα κατορθώματα. Επαναλαμβάνω, συγκεντρώνομαι στη μνήμη του Αγίου, του καθεκάς την ημέρα εορτάζοντος Αγίου, μαζί με άλλους, και υμνώ τον Άγιο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί γι' αυτό μαρτύρησαν. Παίρνω, αφηγούμε, ακούω, λέει, ακούω τον αφηγητή, εκείνον που γνωρίζει τα κατορθώματα, τα ακούω τα κατορθώματά του,
και συμμετέχω σε αυτά τα καταθώματά του. Όχι μόνο τα ακούω και συμμετέχω, αλλά και κάνω μέτοχους και άλλους που δεν είναι παρόντες σε καταθώματα του Αγίου. Να ακούσουν και άλλοι τα καταθώματα του Αγίου. Ακολουθώ τα βήματα που ο Άγιος βημάτισε και περπάτησε και ζω όμοια ζωή με τον Άγιο. Γίνομαι, λέγει, μιμητής της ζωής του Αγίου. Βέβαια, ο Άγιος έφτασε την τότε εποχή σε ακραίο σημείο αρετής, που η διάνοιά μας δεν το χωράει. Που συλλογιζόμενοι λέμε, τώρα ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά. Φτάνουμε και σε αυτό το ηλαρό σημείο να εκφράζουμε και γνώμη, ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν είναι η ζωή του Αγίου θέμα μελέτης μόνο του βίου του Αγίου. Όχι, διαφορετικά έχουμε πέσει έξω. Γιατί αν πούμε ότι είναι θέμα μελέτης, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να ανοίξουμε να διαβάσουμε μία ιστορία και λέμε, έζησε εκείνος ο άνθρωπος τότε εποχή, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο και τελειώνει. Δεν είναι αυτό. Αλλά προσπαθώ βήμα-βήμα, έστω λίγο-λίγο-λίγο και με τη δύναμη του Κυρίου διά της προσευχής να κατανοήσω και να ζήσω ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό από εκείνα που είσαι ο Άγιος. Γιατί όπως έχει υποθεί και άλλη φορά, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το βίο του Αγίου όπως τον έζησε, γιατί δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο που ζούσε η δική του καρδιά. Εδώ δεν γνωρίζουμε τη δική μας την καρδιά. Πώς ακριβώς είναι. Γιατί είναι, λέει ο Απόστολος Άγιος Δαβίδ ο προφήτης, η καρδιά μας είναι βαθιά. Η καρδιά λένε βαθία. Μέρος της καρδιάς γνωρίζουμε. Αν λοιπόν την καρδιά μας δεν γνωρίζουμε, θα πάμε να ψάξουμε να βρούμε του Αγίου την καρδιά με το περιεχόμενό της. Αυτό που ξεχυλίζει από την καρδιά του και πέφτει έξω, που είναι ένα πολύ μικρό μέρος, αυτό εμείς μελετάμε και διαβάζουμε. Τα έργα του που δεν είναι σε βάθος και σε πλάτος και σε ύψος το μέτρο, αλλά είναι μικρό ποσοστό, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, από αυτό το μικρό ποσοστό, ένα μικρό ποσοστό παίρνουμε και εμείς. Και προσπαθούμε να βηματίσουμε πάνω στα βήματα αυτά, λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί οι Άγιοι δεν σταμάτησαν, ούτε θα σταματήσουν ποτέ. Η Εκκλησία μας είναι μητέρα που μόνο Αγίους γεννάει. Μόνο Αγίους γεννάει. Μάρτυρας. Θυμάμαι το γέροντα του Παΐσιο που όταν του είπε μια μοναχή, γέροντα του λέγει, βλέπω, όχι, πολλοί λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε οι γραφές, αυτά που ζητά ο Κύριος, γιατί φέρνουν και βαριά κληρονομιά από τους γονείς, τα ελαττώματα των γονέων. Και λέει ο Γιώργος Παΐσιος, σίγουρα θα καταδικάζουν και τους γονείς που τους άφησαν τέτοια κληρονομιά. Και γιατί όχι και το Θεό που έδωσε τις γονείς.
Αυτό είναι μια δικαιολογία για να καλύψουν τη ζωή τους. Για να καλύψουν τη ζωή τους. Και αναφέρει ένα πολύ δυνατό παράδειγμα από τον Πατέρα Παΐσιος. Τον μαύρο, τον Αιθίωπα, ληστή, διαφεύγει το όνομά του. Μωυσής. Ποιος? Μωυσής. Μωυσής. Το Μωυσή, που ήταν μαύρος, που είχε ανατραφεί μέσα σε ληστές. Και αυτή ήταν η ολόκληρη ζωή του. Που όχι μόνο αγίασε, αλλά άφησε δυνατό, πολύ δυνατό παράδειγμα αγιοσύνης. Ταπείνωσης ειδικά. Ειδικά ταπείνωσης. Πολύ δυνατό παράδειγμα άφησε. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτός ο αρχιληστής έκανε το βήμα την προσπάθειά του, του έδωσε και ο Θεός τη χάρη και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας. Και εσύ της λέγει στην Καλόγρια, θα κάνεις ένα πολύ μικρό βηματάκι, αυτό που σου αναλογεί, αλλά με μεγάλη φιλοτιμία, με μεγάλη φιλοτιμία θα το κάνεις και θα σε κατατάξει ο Θεός ανάμεσα στους μεγάλους Αγίους. Αφού έχεις αδυναμία, μικρό θα κάνεις, αλλά φιλοτιμία σου είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Και εμείς λοιπόν που μελετάμε τους βίους των Αγίων, τους μελετάμε γιατί μας θωρακίζουνε. Άμα διαβάζεις το βίο του Αγίου, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, καταλαβαίνεις μετά την Αγία Γραφή. Εξηγούν οι Άγιοι στην πράξη αυτό που γράφει θεωρητικά η Αγία Γραφή. Είναι μετάφραση, ζωντανή η βιογραφία του Αγίου, μετάφραση, ζωντανή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Το έχω πει, θα το ξαναπώ και άλλη μια φορά, κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο που είχα ανοίξει συζήτηση και μιλούσα για Αγίους, μου μίλησε κάπως περιφρονητικά ότι δεν έχουν αξία οι Άγιοι, οι βίοι των Αγίων. Την έφερε η ώρα και η στιγμή να επισκεφτεί το Γέροντα Παΐσιο, το Γέροντα Πορφύριο, στη Μαλακάσα. Μόλις μπήκε μέσα, άκουσε να μελετάς και βίους Αγίων. Πρώτη κουβέντα που της είπε. Ο Γέροντας δεν είχε εμπόδια για να δει. Έβλεπε τι είχε πει κάποτε, το είχε γραμμένο εδώ, τι το είπε. Να ξέρει ότι η βίη των Αγίων, το πρότεινε αυτό πάντοτε ο Άγιος Γέρος Πορφύριος, είναι ανάγκη να τους μελετάμε. Γιατί οι Άγιοι είναι δικά μας αδέρφια, είναι πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Θα μνημονεύσω αυτή τη στιγμή έναν Άγιο στην Εκκλησία μας, να δούμε ποιο ήταν το περιεχόμενό τους, πώς σκέπτονταν οι Άγιοι, ένα μικρό παράδειγμα. Συλλαμβάνεται ένας Άγιος ονόματι Λουκιανός και είναι μπροστά στο δικαστήριο και τον ρωτάει ο άρχοντας που ήταν και δικαστής, πώς σε λένε, ποιο είναι το όνομά σου? Χριστιανός είμαι. Ποια είναι η πατρίδα σου? Χριστιανός είμαι. Ποιο είναι το επάγγελμά σου? Χριστιανός είμαι. Ποιο είναι το πολιτευμά σου? Χριστιανός είμαι. Και λέει ο Χρυσόστομος, ψηλό ονόματι Ιησού Χριστού ενίκησε ο διάβολο. Γιατί όταν λες Χριστιανός είμαι, όνομα Χριστού πιάνει στο όνομα σου. Με αυτό το μικρό ψηλό όνομα κατετρόπωσε τον άρχοντα. Γιατί λέει ο Χρυσόστομος, η λέξη Χριστιανός είμαι, η φράση τα έχει όλα μέσα. Και την πατρίδα που είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, αυτό έλεγε. Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η πατρίδα που λέει, είμαι Χριστιανός είμαι. Και το όνομά του, Χριστιανός είμαι, αυτό είναι το όνομά μου, το καθεαυτό όνομα. Και το πολίτευμά του,
δηλαδή τον τρόπο της ζωής που ζούσε, το λέμε πολίτευμα, δηλώνουμε τον τρόπο της ζωής με τον οποίο ζούμε. Λέμε, είμαι χριστιανός, άρα συνεπώς, το πολίτευμά μου, ο τρόπος που ζω είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο τρόπος που άφησε ο Κύριος ημώνας Χριστός. Πάνω απ' όλα, όλοι οι μάρτυρες και η Μαρία Μαγδαληνή είχε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πολίτευμα, η πατρίδα, η καταγωγή, το όνομα, οι γονείς, ο ουρανός. Χριστιανός είμαι. Σήμερα εμείς ζούμε ξεχασμένοι. Συγχωρέστε με, δεν αναφέρομαι εδώ. Μιλάω γενικά. Ξεχασμένοι και ξεκομμένοι από τους αδελφούς μας μάρτυρες του Κυρίου Ιησού Χριστού που θυσίασαν το όνομα, τη ζωή τους στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τη θυσίασαν. Ζούμε εντελώς ξεχασμένοι και παραδομένοι σε αυτά που μέχρι τώρα μας πρόφερε ο σημερινός πολιτισμός. Γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου αγνοεί την καταγωγή του, το όνομά του, το θρήσκευμά του, τους γονείς του. Το ανέφερα πολύ με το παράδειγμα. Το ανέφερα. Αυτά είναι θησαυροί που δεν παραδίδονται. Και το όνομα χριστιανός και η καταγωγή μας από τον Κύριο Ιησού Χριστό και η πατρίδα μας ότι είναι Άνω Ιερουσαλήμ και τα αδέρφια μας είναι χριστιανοί και ο τρόπος της ζωής, το Ευαγγέλιο, αγνοεί πέρα για πέρα. Γι' αυτό πολύ εύκολα παραδίδεται στις αιρέσεις και πληθύνθησαν οι αιρέσεις. Και όπως λέγει η Γραφή, φτάνουμε σε εποχή που θα παραμείνει το πίμνιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μικρό, πολύ μικρό, αλλά μας παραγγέλει να μην έχουμε κανένα φόβο, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να ακούσω κανένα ερώτημα, καμιά απορία, αν έχετε να πείτε εσείς και να απαντήσω. Γιατί έγινε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και όχι και στους υπόλοιπους? Δηλαδή υπήρχε λόγος? Λοιπόν, θέλει να απαντήσει κανείς. Γιατί η Μαγδαληνή παρά δεν έγινε επιφύτηση, λέει πώς μπορούσε και... Θέλει να απαντήσει κανείς. Ήταν μορφωμένη, ήταν... Τι έκανε η Μαρία Μαγδαληνή? Λέω, κήρυτε. Ήτανε στην Πεντηκοστή. Ήτανε. Ήτανε στην Πεντηκοστή μέσα. Αλλά πάρε τις άλλες γενναίες. Τους υπόλοιπους 70, ξέρω εγώ. Και 70 και 500 στη συνέχεια, είναι και, δεν ήταν μόνο 70 και 500 μετά ο Κύριος. Δηλαδή παρουσιάστηκε σε πάνω από 500 μετά ο Κύριος. Γιατί δεν το πιστεύανε την Ανάσταση. Δεν είναι ένα γεγονός που γίνει πιστευτό αμέσως. Όχι. Αφού δεν πίστεψε καλά οι 12. Και πήγαν, λέει, φάνηκε ότι είχαν παρέστηση η Μαρία Μαγδαληνή με τη μητέρα του Κυρίου. Τι μας λένε τώρα, αφού το θάψαμε κιόλας. Δεν το πιστεύανε. Και οι 12 και οι 70 και οι 500 δείξανε σημεία απιστίας. Όχι απιστίας, τουλάχιστον δεν δέχτηκαν το γεγονός Αναστάσεως άτεστ, όπως. Το πέρασαν από κρυσάρα. Ναι. Έκανε εμφανίσει ο Κύριος, ο ίδιος, μπροστά τους, στο δωμά, τι έκανε. Έτσι και στους άλλους. Λοιπόν, τώρα ρωτάς... Για την επιφύτηση. Ναι, για το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει εποχή από την Πεντηκοστή και ύστερα που να μην περνάνε οι πιστοί χριστιανοί από το υπερό της Πεντηκοστής. Όλοι μας έχουν περάσει από εκεί. Και είναι η βάπτισή μας. Στην Εκκλησία μέσα. Μάλιστα. Είναι η βάπτισή μας στην Εκκλησία μέσα. Παίρνουμε όλοι Πνεύμα Άγιο. Το μόνο που δεν έχουμε, την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη. Αυτό είναι, ανήκει αλλού, σε άλλους. Εμείς έχουμε Πνεύμα Άγιο, αφού καθαριστήκαμε, το φωνάζει ο παπάς, πάρε Πνεύμα Άγιο, στο όνομα του Πατρός και του Πνεύματος. Πεντηκοστή έχουμε και εκεί πέρα. Τώρα,
το ότι δεν νιώθουμε όπως ένιωθαν οι Απόστολοι την παρουσία του Κυρίου του Αγίου Πνεύματος, και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν είναι αδυναμία του Κυρίου, δική μας αδυναμία. Δεν έχουμε εμφανά και ζωντανά τα σημεία της χριστιανικής ζωής. Γιατί αν τα είχαμε ζωντανά τα σημεία της χριστιανικής ζωής, θα το μυρίζονταν οι άλλοι χωρίς να πούμε κουβέντα. Έτσι, οι Απόστολοι έτσι. Και που δεν μιλάγανε, σκόρπιζαν το άρωμα της πίστεως. Συνεπώς, την ευθύνη γύρω από το θέμα της ζωντανής χριστιανικής ζωής την έχουμε εμείς. Όχι απουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί παρόν σε όλους μας το Άγιο Πνεύμα. Άλλο ερώτημα θέλει κανείς να πει, να κάνει. Πόσο χρονών ήταν η Αγία? Α, με ρώτησες κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν το απαντήσω. Γιατί δίστανται οι απόψεις. Δίστανται λίγο. Δεν το ξέρω, Βασιλάκη. Απαντάω κατηγορηματικά. Άλλοι λένε ότι ήταν πολύ μικρή, άλλοι λένε ότι ήταν πάνω από 60 χρονών. Δεν το ξέρω, Βασιλάκη. Ποια άποψη έτσι είναι επικρατέστατη? Εγώ ακούω αυτά που λες εσύ και δεν απαντάω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν στάθηκα να δω την ηλικία της. Γιατί δεν γράφει και εδώ το βιβλίο που μέσα μου, που μπροστά μου. Αλλά θεώρησα αρκετά και να που μελέτησα από εδώ μέσα, τα οποία μετέφερα και σε εσάς. Το μόνο που έχω να πω ότι είχε 7 δαιμόνια. Λέει ο Κύριος ότι αν βγει ο δαίμονας από τον άνθρωπο, το δαιμονισμένο, και ξανακυλήσει την αμαρτία αυτός που είχε καθαριστεί, και δεν έχει δαιμόνια, αλλά έχει καθαριστεί. Αν ξαναπέσει την αμαρτία, τότε λέει το δαιμόνιο που βγήκε παραλαμβάνει άλλα 7 δαιμόνια και πάει και ξαναμπαίνει μέσα. Γιατί βρίσκει εύχερο τον τόπο. 7-7-49 δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο είναι. Άμα είναι 7 το κάθε δαιμόνιο, ήταν 7 λέει η Παγδαληνή. Το 7 είναι συμβολικό αριθμό. Μπορεί να είναι και χιλιάδες. Γιατί υπάρχει άλλο που λέει είμαστε 6.000. Λεγιώνας. Η άλλη λεγιώνα είναι 7.000. 7.000. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, συμβολικό το θέμα είναι ότι λέει πάνε πολλαπλάσιοι εκείνου που ήταν. Δεν είναι όμως η γυναίκα που είπε ο αναμάρτητος πρώτος τον λέει. Όχι, έτσι, άλλο πρόσωπο. Ναι, άλλο πρόσωπο. Εκείνη ήταν. Πολλοί λένε ότι ήταν Παρθένος η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η Μαγδαληνή. Έτσι εγώ. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι ξέρω και εγώ τουλάχιστον. Δεν αναφέρεται κάτι που να δείχνει παρελθόν αμαρτωλό. Ήταν μεγάλη. Από την αρχή έκανε παρέα με τους Αποστόλους και ήταν. Άρα δεν έχει σχέση με τη γυναίκα αυτή που λέει. Όχι, είναι άλλο πρόσωπο. Όχι, ναι. Εκεί πια. Τα έχει συγχύσει ο Πάπας εκεί. Αυτή τα έχει συγχύσει ο Πάπας εκεί. Έχει κάνει σύγχυση ο Πάπας τα πρόσωπα. Σε ποιο πράγμα έχει κάνει σύγχυση? Ότι ήταν η πόρνη. Ποια, η Μαρία Μαγδαληνή? Ναι. Έτσι το συμφέρει. Γιατί περιμένεις από τον αρχιερεσιάρχη να λέει σωστά πράγματα, αλήθειες. Να λέει αλήθειες. Αλλή μόνο σε εμάς. Εδώ πάνε να θάψουν τον κόσμο ολόκληρο. Ο Πάπας και εσύ, η παρέα, μιλάμε τώρα για σωστά ευαγγελικά πράγματα. Το ότι ακολουθείται από την οικουμένη ολόκληρο ο Πάπας σημαίνει ότι δεν είναι του Χριστού. Τα λέει όλα, τα λέει όλα. Έτσι. Άλλο τίποτα κανείς να ρωτήσει, ρωτήστε παιδιά. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Να συζητήσουμε. Πόσο χρόνο με καλύψει, Βασιλάκη, πόσο χρόνο? Ξεκινήσαμε 7 και 10. 5 ξεκινήσαμε. Και 13. Και 13 ξεκινήσαμε. 13. Και τώρα πόσο είναι? 5, 6 και 2. Και 2. 6 και 2, μάλιστα. Πάντως, επειδή είμαστε με μια φτερούγα. Και το θα εξηγήσω για το πράγμα. Μία φτερούγα δεν μπορούμε να πετάξουμε. Για να πετάξουμε έχουμε δύο φτερούγες. Η μία είναι η Αγία Γραφή, η άλλη είναι η Βή των Αγίων. Είναι αναγκαία. Ξέρετε, άμα γίνεται η προσευχή, μετά την προσευχή μετράς Αγία Γραφή και ανοίγεις μετά συνέχεια και διαβάσεις Βίους Αγίων, νιώθεις θωρακισμένος. Ένα άλλο πράγμα νιώθεις ότι είσαι με θώρακα ισχυρό. Λες, κοίταξε, εδώ με καλύπτει ο Άγιος.
που ήταν άνθρωπος για μένα. Η γραφή σίγουρα είναι η αλήθεια. Να ξέρουμε τι λέει. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ευαγγελιστής, αναφέρει το εξής. Ατενίζει τον προφήτη Ηλία, ο Άγιος Ιάκωβος. Και όπως τον βλέπει γεμάτο φωτιά, Αγίου Πνεύματος, λέει, τι τον κοιτάτε κι εσείς, άνθρωπος σαν και εσάς ήταν. Άνθρωπος σαν και εσάς, σαν και εμάς όλους, και τον αυτό του βάζει μέσα, ομοιοπαθής ημίν είναι ο Ηλίας, σαν και εμάς όμοιος λέει. Και όμως συνεχίζει, έδωσε λέει εντολή και είπε, σταμάτα να βρέχεις, και σταμάτησε 3,5 χρόνια. Και πάλι έδωσε εντολή και είπε, βρέξε τώρα, και έβρεξε. Που σημαίνει ότι για να λέει ο Άγιος Ιάκωβος ότι ο ομοιοπαθής με μας είναι, σημαίνει ότι κάποιο δρόμο αν ακολουθήσουμε κι εμείς, φτάνουμε τα γνάρια του, με τη δύναμη του Κυρίου πάντοτε, όχι τη δύναμη τη δική μας. Γι' αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία, σε μένα πρώτα και μετά σε άλλους, να λέμε δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή του Αγίου. Να πω απλά, μπορούμε να μελετήσουμε γραφή, μπορούμε. Μπορούμε να προσευχηθούμε, μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα μέρος νηστείας όσο μπορούμε. Το δύναστε που λένε οι πολλοί. Αυτό το δύναστε. Μπορούμε να δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί σε ένα φτωχό, μπορούμε. Μπορούμε να δούμε ένα ασθενή, μπορούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν ζητάει κάτι που δεν μπορούμε ο Κύριος. Ζητάει αυτό που μπορούμε στα μέτρα τα δικά μας. Άλλος μπορεί να κάνει άλμα. Επικοτό να πηδήσει 10 μέτρα. Εμείς θα κάνουμε ένα βηματάκι. Αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Και λογίζεται, όπως λέει ο Πατρ Παΐσιος, σαν ένα άλμα 10 μέτρα. Το λέει μέσα ο ίδιος. Τόσο μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πεις μια κουβέντα, Κύριε, σταμάτησε ένα, μια κουβέντα που να μυρίζει Χριστό. Λογίζει Απόστολος. Έτσι λένε τα Άγια Βιβλία μέσα. Να μην το βουλώνουμε το στόμα μας, γιατί ανοίγουν οι αιρετικοί και γυρίζουν πόρτα-πόρτα. Πόρτα-πόρτα. Και εμείς διστάζουμε να πούμε μια κουβέντα στον αδερφό μας που την έχει ανάγκη. Την έχει ανάγκη. Γιατί η κουβέντα δεν πέφτει κάτω, να το πούμε απόψη μας. Δοκιμάστε να το δείτε. Δεν πέφτει κάτω. Έλα. Να μην δίνετε τα μαργαριτάρια στους χείρους. Λοιπόν. Εφόσον καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι περιοπής άθεος και θα βλαστημήσει τον Κύριο, δεν θα το πεις. Δεν θα πιάσει τόπο. Έχουμε χρέος να μιλήσουμε εκεί που θα πιάσει τόπο και δεν είναι δεδηλωμένος εναντίον του Κύριου Ιησού Χριστού. Π.χ. ένας χιλιαστής σε πλησιάζει. Σου ανοίγει ζήτηση και σου λες, είναι Θεός ο Κύριος. Όχι, φύγε. Δεν θα κάνω ζήτηση, γιατί δεν έχει νόημα η συζήτηση. Δεν το δίνω αυτό. Και την τότε εποχή ήταν και δολάτρες στη μέση. Και να κατεβώσαμε τους χριστιανούς και έλεγε προσοχή. Αν δεν έχει το ίδιο πιστεύω, όχι. Έχεις μια απορία πάνω σε αυτό ακόμα? Όχι, απλά συμβαίνει μερικές φορές κάποιον να μην τον γνωρίζουμε τόσο καλά και είναι, ας πούμε, σαν να είναι στην τύχη. Το λες, ας πούμε, και δεν περιμένεις ότι αυτός θα είναι αρνητικός ή ότι θα βλαστημήσει. Άλλο εκείνο. Εκεί είναι άλλο. Το είπες, αν έδειξε τέτοια δείγματα και χαρά. Καλά έκανες και το είπες. Δαγκώνεται. Αλλά άμα δεις ότι είναι αρνητικός, δεν θα συζητήσεις καθόλου. Δεν θα δώσουμε τα Άγια στα σκυλιά, ούτε τους σταυρούς στα γουρούνια. Γιατί σε εμάς γύρω γουρούνια που δουλεύεις. Έχουμε χρέος. Θα ακούγεται ο λόγος παντού, θα σπέρνετε. Οι Απόστολοι διδάξανε αρνητικούς, δεν διδάξανε. Μέσα είδωλοι πήγαν, αλλά γίνανε δεκτικοί όμως της πίστης στη συνέχεια. Έτσι. Θέλαν να ακούσουν κι αυτοί, να δουν τι θα γίνει. Ναι, λέει, αφού λέει, πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει ο Κήρυκας,
τον Απόστολο Παύλος. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει εκείνος που θα πει την κουβέντα. Τώρα, η άργηση οφείλεται σε αυτόν, όχι σε εσένα. Θα την πεις εσύ και μετά σου λέει, σου αργήθηκε μία-δύο, άντε στο καλό σου λέει. Το Βαγγέλη το λέει το ίδιο. Με τα πρώτη και δευτέρα δοσία παρετού. Δεν σου το λέει. Δεν σου λέει, αφού είναι άγνωστος, δεν μπορείς να μυρίσεις τα δάχτυλά σου, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Πού να ξέρεις. Έτσι. Αλλά όμως, όχι βουλωμένο το στόμα. Άλλοι το έχουν ανοιχτό σαν το μεγάλο σπήλαιο και είναι αιρετική αυτή. Και το παίζουν και Ορθόδοξοι. Yeah. Και το παίζουν και Ορθόδοξοι. Ναι, για να πλανήσουν. Και έχουν και εικόνες και σταυρούς πίσω από την πλάτη τους, έτσι. Συνήθως. Και πετάς εσύ κάτι το οποίο δεν το ξέρουν, και αρχίζει ο εμπεγμός. Ναι. Είπαμε, ναι, ξαναπέστε μια φορά. Αρχίζει ο εμπεγμός. Εμπεγμός. Από αυτούς εμάς. Σου λέει, εγώ τα ξέρω καλύτερα. Γιατί λέει ο Άγιος λέει αυτό το πράγμα και ο άλλος Άγιος λέει έτσι κτλ. Οπότε αυτό είναι το σωστό. Το αντίθετο από την Αγία Γραφή. Έχω την πεποίθηση, όχι. Λέει δηλαδή πράγμα τώρα ότι υποτίθεται ότι το λέει ο Άγιος, όμως γιατί δεν το λέει κανένας Άγιος. Ναι, το λέει αυτό. Το λέει αυτό. Θέλω να πω, ναι, αυτού. Αυτό για λογαριασμό του Άγιου. Εδώ που το δεν θέμα υπάρχει, είναι. Δεν έχει επιχείρημα. Η δική μου δυσκολία που τα συναντάει τέτοιο άνθρωπο δεν οφείλεται στο ότι γνωρίζει εκείνος, στο ότι δεν γνωρίζω εγώ. Ναι, σωστό. Στο ότι εγώ δεν άνοιξα την Αγία Γραφή. Όχι, το απαντάς. Και σου ξαναγλιστράει και σου ξαναρωτάει πάλι το ίδιο. Άμα του απαντάς. Για να συνεχίζει το διάλειμμα και να το βλέπουν και αναδιπλώνει, και αναδιπλώνει. Ναι. Σημαίνει ότι είναι αιρετικό και δεν κάνει συζήτηση. Τελείωσε. Ναι. Ναι. Σε με στραβό άνθρωπο δεν θα συζητήσει. Συνεχίζει μετά. Άλλο σχόλιο παρακάτω. Ξανά άλλο σχόλιο. Αυτοί δεν έχουν. Για να δουν οι άλλοι να παραδειγματιστούν από αυτόν. Ότι είναι κάτι, ρε παιδί μου, ότι κάτι ξέρει, ναι, ότι ναι, ξέρει κάτι ναι. Παραπάνω. Και είναι τα ίδια δεδομένα. Τα ίδια δεδομένα, δεν έχει. Έχω συζητήσει εγώ και δεν έχουν αλλαγή στη συζήτηση. Τα ίδια και τα ίδια. Επίδειξη γνώσεων. Ναι, ναι, ναι. Άλλος κανείς να πει τίποτα. Έχει. Να αναφέρω τώρα κάτι εγώ. Να πεις κάτι. Ένα περιστατικό. Πήγα σε κάποιο μονή. Ναι. Λοιπόν. Αυτά που έλεγε ο ηγούμενος δεν μ' αρέσαν. Τι κάνω εκεί πέρα. Δεν μπορώ δηλαδή, να καταλάβω. Δηλαδή κοντράρω. Ένα παράδειγμα είναι να καταλάβω το. Δεν μ' αρέσαν είναι γενικό και αόριστο. Ναι. Δηλαδή έχω ένα πλάνο που λέγεται Αγία Γραφή. Ναι. Γνωρίζω τι μου λέει το πλάνο και βάζω το λόγο αυτού πάνω στο πλάνο. Ταιριάζει. Δεν μ' αρέσουν. Ναι. Δεν ταιριάζει, δεν μ' αρέσουν. Μέσα στη συνείδησή μου δεν μ' αρέσει. Συνείδησή σου. Για ένα παράδειγμα. Αφέρω. Τι ήθελα να αναφέρω, αλλά αφέρω. Ναι, παράδειγμα. Ναι. Παίρνει, ρωτάει κάποια. Αχ, παππούλη, λέει, μήπως έχω καρκίνο. Κάτσε να προσκεφτώ να σου πω. Όχι, δεν έχει καρκίνο. Τι έκανε διάβηση. Λοιπόν, εμένα, ειλικρινά, δηλαδή μιλάω. Μα και εκείνη με την ευκολία που τον ρώτησε, μάλλον με την ευκολία τη απάντηση και εκείνη. Εγώ τι πιστεύω. Δηλαδή, την καθησύχαση, την ευκολία. Γιατί γίνεται από το εκεί, τώρα τι παίρνει ο Σαββατοκύριακο. Τι δεν διαφέρει, ήταν ο ηγούμενο. Δεν ξέρω. Είδα κι άλλα πολλά στραβά που δεν μ' αρέσαν. Δεν ξέρω. Υπάρχει αφέλεια πολύ στον κόσμο. Απαντήστε, απαντήστε. Τελευταίο εγώ θα απαντήσω. Έχει μαγκούρα, ξέρει. Αυτή την μαγκούρα ήθελε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να δει. Σε εγγυημένα πρόσωπα έχουμε υποχρέωση να πηγαίνουμε. Εγγυημένα που μυρίζουν Ορθοδοξία, που έχουν διαδοχή αποστολική. Να εξηγήσω. Οι Άγιοι Απόστολοι, ο Κύριος, διαδόχους του, την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως μου είπες προηγουμένως, έκανε στους Άγιους Αποστόλους, όλους. Και οι Απόστολοι, συνέχεια, μετέφερα την Πεντηκοστή με χειροτονίες, το λέει η Εγγραφή μέσα, σε άλλους επισκόπους και πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Λοιπόν, και αυτοί σε άλλους και φτάνουν μέχρι σήμερα σε εμάς να έχουμε μία αλυσίδα με κρίκους που φτάνουμε στο Κύριο. Διαδοχή. Ναι, η διαδοχή είναι αυτή. Όταν λοιπόν εγώ δεν πάω στην αλυσίδα που έχει διαδοχή και πάω στο κομματάκι που έχει φαγεί μόνο του, και έχει γίνει μόνο του Χριστουγός και Κύριος, θα ακούσω και τρελά πράγματα.
Και εκεί θα πιάσω εγώ να κάνω τρέλες. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι. Εντάξει, λες, ας πούμε, ένα μοναστήρι. Κατάλαβες τίποτα. Δεν πάω να προσευχηθώ. Και σε πιάνει. Δεν πάω λέει... στο τυχόν μοναστήρι. Όχι στο τυχόν μοναστήρι. Τυχόν, επειδή έχει μάντρα και έχει ένα σταυρό, θα πας εγγυημένα ότι είναι έτσι το πράγμα. Κατάλαβες. Αλλιώς θα κινδυνεύσει να εφαρμόσεις του λαού την παροιμία. Κοιμάσαι με αλήθωρο, το πρωί θα στραβώσεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αν είναι στραβό, μέχρι το πρωί θα λιθωρήσεις. Ναι, μπορεί θα στραβώσεις, δεν θα λιθωρήσεις. Έτσι το θέμα. Η καλύτερη διδασκαλία είναι το έργο σίγουρα. Μπορεί τα βουνά του λες και να σου πει: Ας σήμερα, άνθρωποι, τι μου λες, εγώ δουλειάζω να πω. Ένα καλό έργο. Είναι το καλύτερη διδασκαλία, πιστεύω, έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και να κάνεις ένα έργο με την πίστη του άνθρωπο αμέσως να το κατανοήσει όπως πρέπει. Και το παράδειγμα. Βέβαια. Πες κάτι, Νικολάκη. Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να κηρύττει το λόγο του Θεού και να είναι ο ίδιος ανακόλουθος. Να κάνει τα αντίθετα. Και να φαίνεται. Δηλαδή και τον άλλο τον εξοργήσει. Σου λέει ότι εμένα μου κηρύττει το λόγο του και εγώ σε βλέπω και κάνει τα αντίθετα. Εκεί βλαστημάει το όνομα του. Βλαστημείται το όνομα του Θεού. Πα σε μένα μου κάνει εντύπωση που λέει: Περιμένω πούλμα, λέει 50 άτομα, λέει τη λειτουργία. Μια και μου πιάνει συζήτηση για τέτοια πράγματα. Αυτό μου το είχε πει και ο Πάτερ Παΐσιος, αλλά μετά φύγαμε. Ποιο? Ότι φυγέται, λέει τώρα λέει περιμένω πούλμαν, λέει θα έρθουν λέει, σε μισή ώρα. Και μετά φύγαμε. Άλλο κύριο Πάτερ Παΐσιος. Ναι, λέει για την επόμενη μέρα μου, λέει περιμένω πούλμαν, λέει για τη λειτουργία αύριο 50 άτομα. Λέει, λοιπόν, σου κάνω τραπέζι, λέει και αντιδιά. Έχω να πω το εξής. Και είναι τόσο παδί, λέω. Ο κόσμος διαθέτει πλούσια περιέργεια. Αν ακούσει το αδελφό από εκεί, τον Ευάγγελο, να πει είχα πάει σε εκείνο το μοναστήρι και είδα εκείνο το θαύμα και είχε ένα Άγιο Γέροντα, την επόμενη μέρα πούλμαν θα πάνε. Και αυτά ξέρεις, διασπέρ είναι φτιαχτά. Πούλμαν θα πάνε. Διασπέρ με ένας με τον άλλο. Γι' αυτό συνάντησε κάποιος Άγιος, όντως Άγιος, μια γυναίκα και της λέει Μαρία, ξέρεις, είδα έναν άνθρωπο που έκανε θαύμα. Πού γέροντα, λέει. Και μάλιστα, όχι, δεν είναι έναν άνθρωπο, είδα ένα θαύμα. Γέροντα, πού το είδατε. Λέει, απαντάει, ο αναστημένος Κύριος είναι το πρώτο και το τελευταίο θαύμα. Λέει. Δεν χρειάζομαι άλλο. Να πάω να δω άλλα θαύματα. Θα κάνω τι. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το θαύμα των θαυμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψάχνω να βρω το τούτο και τον άλλο και τον άλλο. Έτσι. Επαναλαμβάνω. Με το σκεπτικό αυτό όμως, γιατί πηγαίνουμε στο Πάτερ Παΐσιο πηγαίνει. Γιατί πηγαίνουμε στο Πορφύριο και τότε με το σκεπτικό. Ναι, αλλά δεν έκανα πατεωνιές. Πηγαίναμε για συμβουλεύσεις περισσότερο. Ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ τώρα, όταν σου λέω άλλος. Είναι καλό στο Νατάλο, είναι, λέει, σου λέει πράγματα. Θα πας από περιέργεια. Αυτή τη στιγμή ο Πορφύριος αναμένεται να ανακηρυχθεί Άγιος Εκκλησίας. Ναι. Είναι παγκόσμια και που ζούσε παγκόσμια αναγνωρισμένος. Δεν ήταν του Δημήτρη, του Κώστα και του Αλουνού συνέπεια. Γνώμη κοινή ανά τον κόσμο. Φεύγανε από τη Ρωσία, από την Αμερική, από την Αγγλία, πήγαν να το δουν. Και από το Πορφύριο το Παΐσιο. Εγώ είχα τύχει στον πατέρα Παΐσιο που συζητούσε με ένα Γάλλο. Μπροστά μου, Γάλλο. Και συνεννοιόταν. Πώς συνεννοιόταν, μου λες εσύ. Ναι, δώσε θέλω. Εκεί είναι Πνεύμα Άγιο. Κάνει τη μετάφραση κατευθείαν. Δεν υπάρχει εκεί. Πάλι θέλει προσοχή γιατί θα βγουν οι Πεντηκοστιανοί και θα μας πούνε άλλα ντάλα. Ναι, μη συζητάς, ναι, ναι. Γιατί μου έλεγε μια κυρία εδώ του Κουρουπή. Λέει, σαν να βγω στις ξένες μας, τα ξέρουν να κάνουν, να μιλάνε μεταξύ μας, ας πούμε. Δεν υπάρχει, Δημήτρη, περίπτωση να πάω στα λερωμένα τα νερά. Έχουμε την εκκλησία, έχουμε και το μυαλό μας. Εγώ αυτό το μυαλό μας. Το μας και να το βάζουμε να δουλεύει και να λες όχι. Εδώ που ήρθα, πάρε δρόμο, φύγε. Τελείωσε. Το μυαλό μας ξεγελάει πολλές φορές. Γι' αυτό το συζητάς. Πολλές. Αυτό που λέει να έχεις χάρη σε όλο. Προσοχή, πάντα το μυαλό είναι, πατάει στραβά. Γι' αυτό πας να συζητάς με κάποιον άνθρωπο σωστό. Αν πεις, δεν κάνω λάθος, εγώ το μυαλό μου και η λογική μου είναι
κορονίδα, πώς να το πούμε, μετά. Αυτός που βασίζεται στη λογική του είναι στην πλάνη. Στη λογική του. Του, ναι, του, όχι α... Του, αλλά εκείνος που βάζει μπροστά τον Κύριο και μετά τη λογική και ακολουθεί τη, του Κυρίου τη λογική, έχει δρόμο ίσιο. Πάντως μου έχει μείνει η εικόνα του προσώπου του Πάτερ Πορφυρίου που είχαμε πάει μια φορά, ενώ ήταν κατάκητος, ξάπλα τελείως, σκεπασμένος κτλ. Το πρόσωπό του δεν είχε ούτε ίχνος πόνου, δεν είχε τίποτα, έτσι πώς να το πεις. Ήτανε εντελώς, ούτε ρητίδα μου φάνηκε να είχε, ήταν εντελώς καθαρότατο και ήρεμο. Πάντα ήρεμος. Δεν είχε, είδες, όταν πονάς εδώ μια γρήπη, έχεις και είσαι χάλια και στο πρόσωπο, τα μάτια πρισμένα. Αυτά. Ναι, αυτός δεν είχε τίποτα. Αυτό ο πατέρ Παΐσιος έλεγε... Δεν φαινόταν να αισθάνει να... Ότι ο πατέρ Παΐσιος έχει έγχρωμη τηλεόραση και εγώ μαυρό άσπρη. Που σημαίνει ότι είναι πιο είναι ανώτερος Άγιος ο Πορφύριος από μένα τον Παΐσιο. Καλά, ναι, οι Άγιοι έτσι λένε. Έτσι. Ταπεινότητα. Θέλεις να ρωτήσεις άλλο. Ταπεινότητα λέω. Ναι, πάντα. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι αυτό, να είσαι ταπεινός. Να είσαι ταπεινός. Εμάς μας κάνει κομπολόι. Κομπολόι. Έτσι. Άλλο Βασιλάκι, θα πεις κάτι. Με ρωτάει κάποιος, ο οποίος λέει εξομολογούμε χρόνια, κοινωνάω όλη χρόνια, αλλά έχω ακούσει κάτι, λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, κάτι να ενσταθείς μέσα σου, κάτι σαν έκτη αίσθηση. Εγώ λέει δεν αισθάνομαι τίποτα. Μήπως λέει υπάρχει λέει, κάποιο πρόβλημα. Ναι. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό. Εύκολο πράγμα. Ο ίδιος είναι πρόβλημα. Όταν ζητάει να δει την προκοπή, την εσωτερική, που και οι Άγιοι δεν το κάνουν εκείνο το πράγμα, γιατί είναι σαν λες, θέλω να δω το θαύμα της αλλαγής μου. Άμα σε αφήσει να δεις τι αλλαγή υφίσταται ο Κύριος, θα πέσεις κάτω, θα τέξεις. Το λέει ο Παΐσιος. Όχι, λέει, μήπως δεν είμαι, λέει, εγώ σωστό, δεν είμαι εντάξει, λέει, και αυτό είναι. Τα παρατάω, λέει, όλα. Δεν τα παρατήσει. Ναι. Και εκεί δεν είναι εντάξει, δεν πρέπει να προσπαθώ και να προσπαθώ μάτια. Άμα τα παρατήσει, πάλι δεν είναι εντάξει. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος που ζει πραγματική ζωή, δεν καταλαβαίνει ότι προοδεύει. Αυτό είναι στα μάτια του Κυρίου. Παρουσιάζεται και το βλέπει. Εμείς βλέπουμε ότι πάντα πέφτουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι πάντα πέφτει και έτσι είναι. Μα, μεγαλύτερη αλλαγή για αυτό που συνεχίζεις να ζεις, να αναπνέεις, να βλέπεις και αυτό. Δεν είναι αλλαγή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή, ας πούμε. Τη στιγμή που λέει ο άλλος, εγώ είμαι καλύτερος του κόσμου. Τι λέει ο άλλος Δημήτρη, είμαι ο καλύτερος του κόσμου, λέει. Μα βάζουμε στόχους δύσκολα πράγματα, ξέρουμε τι. Έτσι. Εκείνο θέλουμε και τα άλλα. Ναι, ναι, δεν περιμένουμε να δούμε με τα μάτια μας την αλλαγή μας. Τη βλέπουν οι άγγελοι. Έτσι. Τη βλέπουν οι άγιοι που μας βοηθάνε. Που ζεις, περπατάς, ναι, ναι. Και από τη στιγμή που θα πούμε ότι κάτι κάναμε, Ευάγγελε, α, τώρα πρόκοψα. Αμάν, τούμπα μεγάλη που περιμένει. Μεγάλη τούμπα. Το είπε, έτσι, δεν το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κλείσαμε την ώρα. Λέει ο πατήρ Αθανάσιος Συντηρηναίος σε μια ομιλία του. Ναι. Ότι μπορεί να στα δώσει λέει απλόχερα, λέει ο Θεός στην αρχή και να αισθανθείς λέει χάρη λέει μεγάλη. Και μετά ξαφνικά να στα πάρει λέει όλα. Ναι. Γιατί λέει, γιατί λέει να στα ξαναδώσει λέει πάλι τα διπλά, όπως θα έκανε λέει με τον Ιώβ. Λοιπόν. Συμφωνείς σε αυτό το πράγμα. Θα απαντήσουμε το Παΐσιο, όμοιο ακριβώς. Λέει, όταν ο άνθρωπος ξεκινάει την πνευματική ζωή, του δίνει μια σοκολάτα ο Θεός. Όχι, μια καραμέλα. Λέει ο Παΐσιος, προσέξτε το. Το λέει απλά και με τρόπο αστείο ο Παΐσιος. Στη συνέχεια λέει, του παίρνει την καραμέλα και καταλαβαίνει την αποζήτηση της καραμέλας. Και μετά του δίνει πάλι λέει κάτι ανώτερο. Που σημαίνει ότι, αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, ότι όταν εμείς καταλάβουμε ότι κάτι είμαστε, αφαιρεί τη χάρη του, παίρνουμε την τούμπα μας και ζητάμε τη βοήθειά του για να συνέλθουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Πώς είναι οι κλίψεις που έρχονται. Γι' αυτό ο Δημήτρη είπε, Ευαγγέλε είπε, πόσες φορές να πέσει ο αδερφός μου κάτω για να το σηκώσω. Όσες φορές να πέσει, σήκωσε τώρα. Ή εσύ ο ίδιος, σήκω επάνω. Ναι. Σημαίνει ότι θα πέφτουμε συνεχώς. Έτσι είναι.
Μην νομίζουμε ότι εσύ, εγώ, εντάξει, είμαστε πνευματικά εντάξει. Όσο ζούμε και υπάρχουμε, θα αισθανόμαστε την ανάγκη ότι είμαστε αδύνατοι και θα λέμε χωρίς εσένα δεν κάνουμε τίποτα. Ίδιος, έτσι. Σταμάτησε να μας πει τίποτα εσύ. Ακούω πιο. Να πεις και κάτι. Τι να πω τώρα, κάτι επίκαιρο δεν έχω στο μυαλό. Δεν έχεις κάτι επίκαιρο στο μυαλό. Ναι, κάτι έτσι πολύ, πολύ δυνατό δεν έχω. Είναι ωραία η παρέα, έχουμε διάλογο. Να είναι ευλογή. Ευκαιρία να πεις εσύ που, που τα θυμάσαι μετά όλα μας που μας φεύγουν. Να πεις κάτι. Τα νέα παιδιά έχουν δύο φωτεινά μυαλά. Το δικό μου εξηράνηκε κάπως. Δημήτρη, τέτοιο, όχι Δημήτρη, Βασίλη, εσύ που ακούς τον πατέρα Αθανάστη Μητυλινέο, τι σχετικό για εμάς τώρα που ζούμε, λέει. Πάρα πολλά τα. Ένα από αυτά θα πεις, ζωντανό. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια έμπνευση για να θυμηθώ το τι. Λες, κατά ακούσεις. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά, καλύτερα να τον ακούσουν. Πάντα, ναι, ναι, το πιο καλύτερο από εδώ. Καμιά αντίρρηση πάνω σε αυτό. Αλλά μια ομιλία που ακούσει δική του, θα τη ξέρει και ο Βασιλάκης, δεν μπορεί. Λέει ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, θα πάω σε θέματα τέτοια, και μάλιστα λέει εκεί μεταξύ Τίγρητος, Εφράτου και ενός άλλου ποταμού. Τι ακούσει που το λέει, ε? Ναι. Τον περιμένει το παγκόσμιο πόλεμο. Είναι καταρτισμένος Άγιο, Άγιος πράγματι ήταν, φωτισμένη ψυχή, και με δύναμη αρκετή στην ψυχή του μέσα. Τα έλεγε και δεν το διέφερε αν δεν στη φυλακή την αγίγορα. Βάζανε ομιλίες του, νομίζω, Κώστα. Και σήμερα ένα Βασιλάκης έχει ομιλίες. Είναι όλο στο διαδίκτυο. 2.500 ομιλίες περίπου. Η Εκκλησία το ακούσε. Και γνωρίζω αυτόν που τον κατέγραφε χρόνια. Είναι ένας... Τον κύριο που ήταν στη... Ναι, μπράβο. Είναι πάρα πάνω από 5.000 ομιλίες, αλλά δεν έχουν εκδοθεί. Δεν σε αγκάλεψα εκείνο το βράδυ που ήρθες να μου δείξεις το μηχάνημα που έχω να τις βάλω. Ναι. Γιατί μέσα σε ένα σημείο μπορώ και εκεί πέρα δεν μπορώ. Θα το κοιτάξουμε. Θέλω να σε ακούσει το πατέρα Μητυλινέο. Λέγε. Θα το κοιτάξουμε, λέω, γιατί θέλεις και να. Όχι, θέλω να ακούω το πατέρα Μητυλινέο, τον έχω ανάγκη. Ανάγκη. Παιδιά, χωρίς αυτά δεν ζούμε. Δεν ζούμε. Έχεις καμιά κασέτα. MP3. Κασέτα. MP3. CD. Όχι, CD. Δεν έχω. Πώς έχουν ακριβά αυτά. Τα CD. Όχι. Αυτή είναι απάνθινα. Ούτε ένα ευρώ. Μέσα, όχι, μέσα CD. Όχι, έχω CD. CD. Έχω CD αυτό. Φτηνότερη. Άμα ένα MP3 παίρνεις. Πάλι κανένα στην. Λοιπόν. Για την άλλη εβδομάδα να ξαναζήσουμε. Να δώσουμε το τέλος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θέλει η βασιλεία σου, η δίκη των ημάς, ως εν ουρανό και επί του γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερα, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε στους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγισι ημάς πειρασμό, αλλά λύσει ημάς του Θεού. Κρέσβο αθλήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε το λειψάνον ημών, ευρέσι μακάρι, όθεν ημάς τιμόμεν, Ραφαήλ Θεοφόρε, άμαση Νικολάο και Παρθένο Ειρήνη, οστίους ημών, προστάτας και πρέδης προς Κύριον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά μας. Θα ξανάρθουμε να σταματήσουμε, Βαγγελάκη. Βασιλάκη. Δεν σταματά αυτό. Βέβαια ο Βασίλης. Τι να του κάνω που δεν μπορώ να του πω όχι. Δεν μπορώ να του πω όχι.